κάτι να ενέργεια. Κλείσουμε. Απολογούμε έτσι, αλλά τα είπαμε εντάχει. Το σχέδιο, το σχέδιο είναι έτοιμο και θα ανακοινωθεί στις επόμενες εβδομάδες για εφαρμογή πιθανότατα για τέλος του χρόνου, αρχές του νέου. Ναι. Δηλαδή, 1η-1η του 24 είναι η ημερομηνία που βάλαμε ότι θα εξασκήσουμε, ναι, θα ξεκινήσει το αυτό νέο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο, δηλαμβάνει, είχαμε εκπρόσωπο του Υπουργείου σας και μας τα εξήγησε ο άνθρωπος. Όσοι έχουν τώρα τα λεφτά να συνεχίσουμε ένα από τα σχέδια που τρέχουν, διότι θα είναι μεγαλύτερη επιχορήγηση στην αρχή. Ναι. Δηλαδή, αν για να βάλω εγώ φωτοβολταϊκά σπίτι μου, μου δίνει το Υπουργείο 1.000 ευρώ, δεν ξέρω γιατί δεν έχω κάνει διαδικασία να ξέρω τα ποσά. Αν τρέξει αυτό το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους, θα είναι μειωμένο το ποσό της επιχορήγησης στην αρχή, σωστά, περίπου ξέρω εγώ 500 ευρώ και τα υπόλοιπα θα είναι με δόσεις μέσα από το λογαριασμό. Το υφιστάμενο σχέδιο δίνει επιχορήγηση 1.500 ευρώ, ναι, και το κεφάλαιο μπαίνει από τον ιδιοκτήτη του υποστατικού, ναι, για ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση. Το νέο σχέδιο, το οποίο θα είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, θα παίρνει 1.000 ευρώ επιδότηση και θα δίνεται το κεφάλαιο από το Ταμείο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ναι. Και θα αποπληρώνεται μέσα από τον μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρισμού στο υποστατικό, με μία δόση η οποία προδιαγράφεται στα 150 ευρώ την διμηνία. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, μειώνουμε σοβαρά τον ηλεκτρισμό, το κόστος ηλεκτρισμού στο υποστατικό και παράλληλα το φωτοβολταϊκό περνά στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του υποστατικού σε κάποια χρόνια, υπολογίζεται γύρω στα 3 χρόνια. Μάλιστα. Άρα θα έχει να κάνει ο ιδιοκτήτης του υποστατικού που κάνει και την αίτηση φωτοβολταϊκά για όλους. Θα εμπλέκεται κάπου με την εταιρεία που θα του βάλει τα φωτοβολταϊκά, θα παίρνει την επιδότηση από το ταμείο που μας είπατε. Το πρόσθετο ή μετά θα πηγαίνει, θα αποπληρώσει ποιος το ποσό στην εταιρεία και λοιπά, ναι, αφού θα τρέχουν οι δόσεις. Υπάρχει μητρών εγκαταστατών, υπάρχει, ναι, συγκεκριμένη προδιαγραφή φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο θα είναι ισχύος μέχρι 4,5 κιλοβάτ, δηλαδή δεν θα απευθύνεται σε οικίες τεράστιες, θα είναι για το μεσαίο, ναι, υποστατικό και το μικρό. Και σε εμάς που είμαστε πολυκατοικίες και μπορούμε να έχουμε τον ετοιμητή. Εκεί θα πρέπει να πάτε στο virtual, στο εικονικό. Καλύπτει όμως το για όλους ή όχι. Καλύπτει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαναστασίου. Θα περιμένουμε. Έχουμε χρόνο.